την ώρα που αποδεικνύεται ότι ο κύριος Παπασταύρου, στενός συνεργάτης του κύριου Σαμαρά, έλαβε 2,6 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την ώρα που αποδεικνύεται ότι ο σύζυγος της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς κυρίας Ράικου ζημίωσε το δημόσιο κατά 1,7 εκατομμύρια ευρώ μόνο για το έτος 2018. Ο Σάμπι Μιονής, με αντάλλαγμα μάλλον τη Λάρκο, παίζει το άθλιο παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του κυρίου Σαμαρά. Προσκομίζει την επιλεκτική απομαγνητοφώνηση μιας παράνομης καταγραφής ιδιωτικής μας συνομιλίας, επιχειρώντας τη βίαιη διαστρέβλωση των λεγόμενων. Με μέθοδους κοπτοραπτικής, δηλαδή με αποσιοποιητικά, γιατί άραγε στα επίμαχα σημεία, και με δίθεν ακατάληπτες λέξεις, επίσης στα επίμαχα σημεία, παραποιεί το νόημα του διαλόγου. Οι αναφορές σε ατζέντα, πληροφορίες για κάποιους που κάνουν δουλειές, προφανώς και δεν αφορούν τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Αφορούν τον κύριο Σαμαρά και την παρέα του, τον κύριο Μιονή και τον κύριο Παπασταύρου, που με διάφορα κόλπα έβγαζαν λεφτά από τότε. Οι μαφιόζικες μέθοδοι όμως θα αποκαλυφθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Ήρθε η ώρα. Ο κύριος Σαμαράς, η προσωποποίηση της πολιτικής δειλίας, να εμφανιστεί στην Επιτροπή, εάν στοιχειωδώς έχει τα κότσια. Και μέσω δημοσίου βήματος επίσης, να εξηγήσει τι έγινε με τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, τι ζητούσε επίμονα από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και τον κάλεσε και τον δέχτηκε στο σπίτι του, γιατί τρέμει σαν το ψάρι την κατά την παράσταση εξέταση με τον κύριο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, γιατί πίεζε τον κύριο Φιλιππάκη να μην γράφει για τους Μιονή και Παπασταύρου και τι εννοούσε λέγοντας ότι αυτά τα παιδιά έχουν βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί το 2013 μεσολάβησε για να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ Μιονή και Φιλιππάκη. Αλλά ήρθε η ώρα να μιλήσει και ο κύριος Παπασταύρου και να μας πει ποιανού χρήματα διαχειρίστηκε και σε ποιες τσέπες κατέληξαν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία, κάθε φορά που πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, καταφεύγει σε μαφιόζικες μεθόδους. Αλλά πρέπει να ξέρουν ότι όταν φωνάζει ο κλέφτης, δεν φοβάται ο νοικοκύρης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν σε γνώση του πρώην Πρωθυπουργού η συνάντηση που είχατε με τον επιχειρηματία.